Καλησπέρα. Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, το βραδινό μας vlog. Ο τίτλος της επιστολής που έστειλε η φίλη είναι «Είμαι σε αδιέξοδο» και ακούστε προσεκτικά. Και με διάκριση να συμβουλέψουμε τη φίλη που εγώ προσωπικά ανησυχώ μήπως κάνει σοβαρά λάθη στη ζωή της όπως κάναμε κάποιες από εμάς του παρελθόν και μετά να τα μετανιώσει. Κυρία Θέκλα καλησπέρα. Παρακολουθώ τα βίντεο σας και ομολογώ ότι πολλά από αυτά με αγγίζουν τόσο πολύ που βάζω τα κλάματα. Θα με έκανε χαρούμενη να δω και τη δική μου περίπτωση σε βίντεο. Εδώ είμαστε. Είμαι τη γενικά ως άνθρωπος, είμαι γυναίκα 32 χρονών, μένω εδώ και κάποια χρόνια στο εξωτερικό, λόγω σπουδών, αρχικά και τώρα εργασίες. Δεν με καλύπτει τίποτα, ούτε δουλειά, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Αν και η δουλειά που κάνω μου αρέσει βέβαια, όχι με το μισθό που θα με ικανοποιούσε, αλλά δεν ξέρω τι θα με ικανοποιούσε χρηματικά. Εσένα τι θα ικανοποιούσε ή κάποιον άλλον, τώρα δούμε παρακάτω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω φίλους στη φάση που είμαι, ούτε μου λείπει αυτό. Θέλω να τα βρω με τον άντρα μου και να κάνω με οικογένεια, για να βρω ευτυχία και να μπορώ να κάνω τα υπόλοιπα όσοι συμπληρωματικά, ακόμα και να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα. Αγάπη μου, εδώ σου το λέω ως γυναίκα μεγαλύτερη από σένα. Μαμά σου νομίζω δεν θα μπορούσα να ήμουν στα, 13 μου χρόνια να σε γεννούσα. Μεγαλύτερη σου αδερφή όμως θα μπορούσα να είμαι. Είναι μεγάλη, μεγάλη παγίδα για μια γυναίκα να θεωρεί ότι ε, η, κεντρικότητα στη ζωή της είναι να είναι με ένα συγκεκριμένο άντρα και όλα τα υπόλοιπα ότι είναι περιφαριακά, η φίλη, η δουλειά, χώρος διαμονής κτλ. Η τωρινή μου ζωή δεν με καλύπτει. Είμαι παντρεμένη εδώ και κάποια χρόνια, αλλά ζω σε διάσταση. Ένα χρόνο πρωτού παντρευτώ, είχα μείνει έγκυος από τον ίδιο άνθρωπο, αλλά με εγκατέλειψε και από τη στενοχώρια μου απέβαλα. Τον επόμενο χρόνο ξανασμίξαμε και μου ζήτησε να παντρευτούμε. Είμαστε γενικά καλά και τότε δεν εργαζόμουν ούτε εκείνο, πλώς είχε κάποια χρήματα στην άκρη, το οποία τελείωσαν. Δεν επεδίωκα τότε να ξαναμείνω έγκυο, μου άρεσε που ήμασταν απλά μαζί. Λόγω οικονομικών δυσκολιών όμω άρχισε η γκρίνια και μου ζητούσε να συμβάλλω χρηματικά, ακόμα και να ζητώ από του γονεί μου. Τελικά ζήτησε να χωρίσω μετά από δύο χρόνια περίπου, όπου αποφάσισα να φύγω για εξωτερικό. Ολοκλήρωσα το δεύτερο μεταπτυχιακό, τελειώνω το διδακτορικό μου, έχω εργασία, όταν ξεκίνησα επίσημα την πρώτη μου εργασία, τον βοήθησα χρηματικά, ώσπου μετά, επειδή δεν μπόρεσα λόγω υψηλών εξόδων, σταμάτησα και άλλαξε συμπεριφορά. Μου ζήτησε ξανά να χωρίσουμε, λέγοντα μου ότι αυτά που έδωσε εμένα είναι πολύ περισσότερα και ότι δεν το στήριξα στι επιχειρήσει που ήθελε να κάνει. Ενώ στην αρχή με διαβεβαίωσε ότι θα μου το επιστρέψει και χτίμησε πολύ που τον βοήθησα και μου είχε πει πω αν, τα... αν του δώσω τα πάντα θα μου τα δώσει όλα. Εγώ δεν νιώθω ότι του χρωστάω, γιατί το διάστημα που ήμασταν μαζί δεν μπορούσα να εργαστώ για ένα λόγο. Μου έχει γράψει το λόγο, οι φίλοι δεν το διαβάζω για να μην αποκαλύψουν την ταυτότητα της, είναι, είναι σοβαρός ο λόγος ε, ε, αυτός. Και ούτε αυτός δούλευε και ζήτησε δανεικά από τον πατέρα μου και μετά ζήτησε να χωρίσουμε. Και τότε εγώ έφυγα για, για το εξωτερικό συνεχίζοντας τις σπουδές μου. Όταν ξαναεπικοινώνησε μαζί μου και τα ξαναβρήκαμε, τον βοήθησα από την πρώτη στιγμή να βρει μια απλή δουλειά, επειδή δεν έχει τελειώσει κάποια σχολή. Δεν έχει τελειώσει κάποια σχολή και εσύ έχει κάνει δύο μεταπτυχιακά και τώρα κάνει διδακτορικό. Προηγουμένω, πριν την κρίση στην Ελλάδα, έκανε μια δουλειά και έβγαζε πολλά χρήματα, δουλειά του ποδαριού όμω. Μετά όμω δεν μπόρεσε να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Όμω με θεωρεί υπεύθυνη για όλο αυτό ότι, ότι είμαι δύσκολος χαρακτήρας και εξαιτία μου καταστράφηκε οικονομικά. Εξαιτία σου καταστράφηκε οικονομικά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιδίωξε να μορφωθεί, ο οποίος έκανε δουλειές του ποδαριού και για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν εργαζόταν και έτρωγε από τα έτοιμα λεφτά που είχε στην άκρη και μετά ζητούσε να... από τους γονείς σου. Προβληματίζομαι. Όμως τον καιρό που ήμασταν μαζί ένιωθα ότι με αγάπαγε, μου το έδειχνε. Εγώ βέβαια είχα τι επιφυλάξει μου, αλλά ήμουν ανοιχτή στο να τον εμπιστευτώ ξανά. Και εγώ τον αγαπώ. Και όταν ήμασταν μαζί, θα καλά ακόμα και αν υπήρχαν εντάσει. Η ζωή που ζω τώρα δεν έχει κανένα νόημα για μένα. Βέβαια έχω εξελιχθεί πνευματικά, ενώ τότε δεν ενδιαφέρομουν τόσο. Όμως θέλω να δημιουργήσω οικογένεια. Να συνεχίσουμε εκεί που το σταματήσαμε και θέλεις οπωσδήποτε με αυτόν τον άντρα. Εκείνος όμως δείχνει να με συχαίνεται και να με βρίζει. Βέβαια έτσι ήταν και πιο παλιά. Με έβριζε και μετά από κάποιο καιρό μου έδειχνε τρελή αγάπη. Ξέρω τι θέλω από τη ζωή μου. Τα καταφέρνω δόξα το Θεό. Ό,τι στόχο βάζω συνειδητά όμως θέλω να ολοκληρωθώ. Πρόσεξε πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη δύναμη του να καταφέρνω ότι στόχο βάζω, την είχα κι εγώ. Όταν ήταν η περίοδος να παντρευτώ τον πρώτο μου τον άνθρωπο, υπήρχαν τρομερά εμπόδια. Γραφειοκρατικά δεν είχαν κάνει με μένα. Τα οποία υπερεύεινε αυτόν και τα ξεπέρασα. Έκανα τα πάντα για να παντρευτώ εκείνον τον άνθρωπο. Τα πάντα. Σε σημείο που αγνόησα πολύ σοβαρές καμπάνες που ηχούσα. Και μετά Ξέρετε, ξέρει ξέρεις τη δική μου συνέχεια. Ότι πέντε χρόνια διάρκησε ο γάμος μου και μεταχωρήσαμε. Εγώ πήρα την απόφαση να χωρίσω, δεν με χώρισε αυτός, αλλά εγώ ήμουν εκείνη που έκανα τα πάντα για να γίνει εκείνο ο γάμος. Τα πάντα. Μιλάμε, έχω υπερβεί τρομερά εμπόδια. Πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να πω, δεν είναι στο χέρι μου να το αλλάξω αυτό το πράγμα, ας το να δούμε πώς θα πάει. Κι όμως έκανα τα πάντα τον υστέρο συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπο χρειάζεται να βάζει στόχου, χρειάζεται να προσπαθεί, αλλά να μην επιμένει υπερβολικά. Να αφουγκράζεται και λίγο το τι συμβαίνει. Να αφουγκράζεται και λίγο το περιβάλλον. Να αφουγκράζεται και λίγο πιο πλατιά τη ζωή από τα θέλω του, τα αιμονικά ίσω. Update. Ο άνδρα μου είναι 7 χρόνια μεγαλύτερο από μένα, είχε άσχημα παιδικά βιώματα και γινόταν πολλέ φορέ πατέρα του πατέρα του. Επίσης, εκεί που αναφέρω για φιλίες, αυτό το update ήταν την ίδια μέρα που είχε έρθει. Θέλω να πω ότι αν θέλω μπορώ να κάνω φίλους. Έχω κάποιους ήδη, αλλά όπως είπα δεν με ελοκληρώνει αυτό. Δεν με σε ελοκληρώνει, κόλλημα εκεί πέρα, κόλλημα. Θέλω να κάνω οικογένεια με τον άντρα μου και να του προσφέρω την αγάπη μου και ό,τι θελήσει. Το κόλλημά σου και ό,τι θελήσει. Ήδη σου έχει δείξει ξεκάθαρο ότι θέλει λεφτά, 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 λεφτά. Ξεκάθαρα. Στο βαθμό που με θεωρεί υπεύθυνη για τα προβλήματα του δεν συμφωνώ. Όμως είμαι διατεθειμένη να τον υποστηρίξω. Τον εαυτό σου θα τον υποστηρίξεις καμιά φορά. Να σημειώσω ότι δεν είχα άλλε σχέσεις ερωτικές, αν και πολλά φλέρτα μου μεγαλύτερους και μικρότερους. Ήταν επιλογή δική μου να κάνω μία πρώτη και μοναδική ολοκληρωτική σχέση μαζί του, η οποία ξεκίνησε πριν τόσα χρόνια και ήξερα ότι ήθελα να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν η επιλογή δική σου να κάνεις μο... μία πρώτη και μοναδική ολοκληρωμένη σχέση. Προηγουμένω είχα ενοχλήσει από άντρε. Τι εννοεί ενοχλήσει από άντρε. Είναι ενοχλήση να σε φλερτάρουν οι άντρε. Αλλά δεν ενδιαφερόμουν και ούτε με ενδιαφέραν ερωτικά. Ένα μεγαλύτερο κατά 15 χρόνια προσπάθησε να με μίσει. Εγώ δεν ήθελα να ενδώσω. Οι παρενοχλήσει ήταν από το τηλέφωνο και ίντερνετ. Να μάθω τι σημαίνει αντρικό σώμα κλπ. Εγώ όμω ήθελα να ολοκληρωθώ με τον άντρα μου και έγινε που φτάσαμε σε γάμο. Όχι, έγινε και πριν το γάμο, αφού είχε την αποβολή πριν από το γάμο. Και θέλω να κάνουμε μια οικογένεια με αγάπη και ό,τι ποθεί. Αυτό με κάνει, και το βάζει με κεφαλαία, πραγματικά χαρούμενη. Στο μυαλό σου, στη φαντασία σου, σε κάνει πραγματικά χαρούμενη το να συνεχίσεις να, είσαι με τον, το να τα ξαναβρείτε με τον άντρα σου που σε βρίζει και σε μισά και να κάνετε παιδί. Μετά από λίγο καιρό ήρθε δεύτερο update. Καλησπέρα Θέκλα μου, σε παρακολουθώ μέσα από τα βίντεο σου και σε αγαπώ και χτιμώ πολύ. Μου αμβλύνεις λίγο τον πόνο που νιώθω. Ω συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος μου και τις ιστορίες που σου διηγήθηκα, ήθελα να σου πω επιπρόσθετα τα εξή. Δεν έχω κανέναν φίλο, αλλά δεν μου λέει κάτι αυτό. Κάποιοι θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μου, αλλά δεν με γεμίζει. Αυτό που κάνει να νιώθω γεμάτη είναι να είμαι με τον άντρα μου και να κάνω με οικογένεια. Στη φαντασία σου! Γιατί δεν είσαι τώρα με τον άντρα σου και δεν κάνατε οικογένεια. Στη φαντασία σου, άμα είσαι με τον άντρα σου και κάνετε οικογένεια, θα, θα αυτό θα σε κάνει να νιώθεις γεμάτη. Εννοείται από τη χαρά αυτή μπορώ να τη μοιραστώ με φίλους, συγγενείς και τα λοιπά. Άρα δεν θες να έχεις φίλους, θέλεις να είσαι με τον άντρα σου και να κάνετε παιδί και με την οικογένεια. Γι' αυτό δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω κάποιο θέμα, είναι παράλογο να μην με εκφράζει κανένα παρά μόνο άντρα μου. Όχι, δεν είναι παράλογο. Είσαι προσκολλημένη στον ενδιαστάσει σύζυγο σου. Είσαι κολλημένη με τον άντρα σου. Έχει φάει άγριο κόλλημα με τον ενδιαστάσει άντρα σου. Δηλαδή, να στο θέσω διαφορετικά. Μόλι έχω τον άντρα και την οικογένεια μου, όλα μπορώ να τα κάνω και να αφιερώσω χρόνο. Αντιστρόφω, δεν νιώθω απολύτω τίποτα. Έχω κάτι. Έχει άγριο αρρωστημένο κόλλημα. Άγριο αρρωστημένο κόλλημα που σου σταματάει τη ζωή. Επιπλέον νιώθω ότι ο άνδρας μου έχει δίκιο ότι λόγω του δύσκολου χαρακτήρα μου συνέβαλα και εγώ με τον δικό μου τρόπο στις οικονομικές του δυσκολίες. Ενό λεπτού για τη δικαιοσύνη. Θέλει να του δώσω χρήματα για να το βοηθήσω για τα προβλήματα που του προκάλεσα. Τι να κάνω. Όταν έλαβα αυτό το mail, μου ήρθε τα blast, ειλικρινά. Απάντησα. Δεν μπορώ να μη σου πω όμω, θα το κάνω vlog, τη είπα, δεν μπορώ να μη σου πω όμω, πω ανησυχώ πάρα πολύ για σένα. Μορφωμένη κοπέλα και είσαι με έναν, ο οποίο έκανε δουλειέ του ποδαριού. Δεν μορφώθηκε. Που σε χώρισε και απέβαλε. Που σου μιλάει άσχημα και σε βρίζει που σου ζητάει συνέχεια λεφτά και το έβαλα έτσι με πολλά ερωτηματικά. Είσαι πολύ συντηρητική. Ήθελε να πα μόνο με έναν, σαν πω και είναι. Αυτά τι τα έγραψα εγώ. Σαν πω και είναι καμιά μαγκιά και τώρα είσαι κολλημένη σε έναν επικίνδυνο, σε έναν επικίνδυνο καταμένα προς προ έναν άνθρωπο και οδεύει προ την καταστροφή τη ζωή σου. Σύνελθε. Αυτά τις έγραψα. Μου απάντησε πίσω. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και το ενδιαφέρον που έδειξε στο μήνυμά μου. Σέβομαι αυτά που μου λες, αλλά θέλω να μου επιτρέψει να έχω αντίθετη γνώμη. Εννοείται ότι επιτρέπεται να έχει αντίθετη γνώμη και είναι η δική σου η ζωή, είναι η δική σου η σκηνή και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη δική σου τη ζωή. Πραγματικά, Πραγματικά ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Δεν θα σου επιβάλλω εγώ τι θα κάνει στη δική σου τη ζωή, ούτε μπορώ εγώ να επιμένω να μάθει από τα δικά μου παθήματα χωρί να κάνει δικά σου παθήματα. Μπορώ να το εισηγηθώ, αλλά δεν μπορώ να επιμένω. Παρ' όλα αυτά με ενδιαφέρει η γνώμη σου και θέλω να δω και τη δική σου οπτική μέσα από διάφορα περιστατικά που έχεις συναντήσει. Βέβαια κάθε ένα είναι και εντελώς διαφορετικά. Η δική μου ιστορία είναι περίπλοκη. Καταλαβαίνω αυτά που μου λες, όμως στην αρχή δεν ήταν έτσι. Και εγώ ήμουν ανάποδη. Και δεν του φερόμουν καλά στην αρχή που γνωριστήκαμε, καθαρά από άμυνα για να δω τις προθέσεις του. Δεν έκανα βέβαια αυτά που μου έκανε εκείνος. Όμως, Και γράφει εκεί πέρα ότι ήταν ιδιότροπη. Και γράφει κάποια πράγματα που έγιναν στην αρχή τη σχέση, τα οποία για μένα είναι μικροπτέσματα από τη δική σου πλευρά. Είναι ανοριμότητε αυτά. Και σε καμία περίπτωση δεν έκανε αυτά που κάνει ο άντρα σου, ο, εν, ο ενδιαστάσει σύζυγό σου κλπ. Θέλω να πω, λέει, ότι με τον άνδρα μου ένιωσα κάτι πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο με είχε φλεστάρει προηγουμένω και εκείνο το ίδιο και το πιστεύω. Μα δεν είπαμε ότι δεν έχει νιώσει κάτι διαφορετικό από τι προηγούμενε. Δεν νομίζω να έχει κάνει όσα έχει κάνει σε σένα, σε άλλε γυναίκε. Θα το μαθαίναμε. Ενώ γενικώ ήταν μποέμ τύπο, ο άνδρα μου, παρά τα κύματα που περάσαμε, είχαμε σχέση με διαλύματα όμω 10 χρόνια μαζί. Υπήρχε πάθο, έρωτα, ζήλια όμω και εγωισμό. Όμω έχω αλλάξει και συνάμα οριμάσει τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου με άλλον άνθρωπο. Άμα είσαι κολλημένη με ένα, φυσικά δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή σου με άλλον άνθρωπο. Ξέρω ότι έκανε λάθη στη ζωή του, αλλά πέρασε δύσκολα και σαν παιδί και εγώ δεν ήμουν σεβαστική και συγκαταβατική στην αρχή. Θέλω να τα ξαναβρούμε και να είμαστε αγαπημένοι. Όμω η αφοσίωση του σε μένα, που ναι στην αρχή μου ανάποδη και δεν μπορούσε να αφοσιωθεί στα επαγγελματικά, με θεωρεί υπεύθυνη για την οικονομική του καταστροφή, όπω και για την οικογένεια μου. Που λέει πω δεν το στήριξα. Παντού βρίσκω μια αντικειμενική αιτιολογία στην οποία βασίζομαι γιατί μου φέρετε έτσι και δεν νομίζω ότι είναι κακός. Τώρα έχω αλλάξει και έχω καταλάβει τα λάθη μου. Επίσης έμαθα να είμαι πιο ταπεινή και σεβαστική. Μήπως έχεις υποδουλωθεί τελείω. Μήπως έχεις γίνει πλήρως συνεξαρτόμενος κακοποιητικού συντρόφου. Μήπως. Όσο μορφωμένη και να είσαι και όσο αμόρφωτος και να είναι αυτός. Μπορώ να γράψω πολλά, αλλά θέλω να είμαι περιεχτική για να μην σε κουράζω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συντηρητικό, αλλά πιστεύω στο Θεό και στι εντολέ του. Δεν είμαι θρησκόληπτη, να το ξεκαθαρίσω. Δεν είπα ότι είσαι θρησκόληπτη, είπα ότι συντηρητική. Συντηρητική μπορεί να είναι και μια κοπέλα που είναι άθεη. Δεν είναι... Ο συντηρητισμό δεν πάει απαραίτητα χέρι-χέρι με τη θρησκεία. Δεν είμαι θρησκόληπτη να το ξεκαθαρίσω, αλλά υπάρχουν αληθινές ιστορίες γυναικών που τα κατάφεραν, ακόμη και Αγίων. Δεν είμαι Αγία, αλλά ξέρω ότι ο Θεός μας βοηθάει όταν τον το ζητάμε από καρδιάς. Θα ήθελα το σχόλιο σου, ευχαριστώ πολύ. Τι απάντησα εγώ. Δεν έχω ώρα αυτή τη στιγμή να σου γράψω την απόψή μου, θα στα πω στο vlog. Εσύντομια φοβάμαι πολύ πως είσαι τυφλωμένη, γεμάτη προκαταλήψεις που δεν σε αφήνουν να δεις καθαρά και πολύ φοβάμαι πως οδεύεις προς την καταστροφή σου θεωρώντας τη την ευτυχία σου. Σε ρωτώ, εξακολουθεί να θέλει να το κάνω vlog. Ναι, θα ήθελα να το κάνετε vlog, απαντάει και σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Πολύ. Όμω δεν καταλαβαίνω, πού είμαι τυφλωμένη. Αυτό ο άνθρωπο έχει καλά στοιχεία, δεν είναι κακό. Ό,τι και να έκανε και προσπαθώ να τα δικαιολογήσω. Είναι σοβαρά, δεν λέω. Αλλά έγινα καλύτερη μέσα από αυτά. Έμαθα την, απο... την υπομονή, την ταπείνωση, άγια σα δηλαδή. Γυναίκε γυναίκες είχαν παράξενους άντρε και μέσα από την υπομονή και μετάνοια άλλαξαν και επανήλθαν. Είναι προκατάληψη αυτό. Είναι φαντασίωση αυτό. Παρακαλώ συγχωρέστε με αν σας κούρασα, θέλω όμως να ακούσω τη γνώμη σας, να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ που με ακούσατε. Εδώ θέλω να σου πω το εξή. Ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχω ξαναπεί σε βλοκ. Έχω εργαστεί για κάποια χρόνια ως εμπειρογνώμονα, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο ποινικό δικαστήριο. Ως εμπειρογνώμονα στο ποινικό δικαστήριο, αρκετέ φορές επισκέφτηκα τις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, στη Λευκοσία, στις οποίες παρακάθισα για να πάρω συνεντεύξεις από κατηγορούμενους για σοβαρά εγκλήματα. Ποινικό δικαστήριο λέμε τώρα, ε. Έχω καθίσει να συνομιλήσω για ώρες, εννοείται πάντοτε υπό την εποπτεία και την παρουσία δεσμοφυλάκου γινόταν αυτό, με ανθρώπους οι οποίοι καταδικάστηκαν στο τέλος για εγκλήματα. Ξέρεις ότι είχαν καλά στοιχεία. Ξέρεις ότι ήταν ανθρώπινοι. Ξέρεις ότι δεν συνάντησα ούτε και έναν άνθρωπο μέσα στις φυλακές που να μην πω έχει μια καλοσύνη μέσα του αυτό ο άνθρωπος. Και ας ήταν εγκληματίες. Εντάξει. Το ας ήταν εγκληματίες δεν το λέω εγώ, το λέει κατά δίκη τους. Ο ψυχολόγος μπορεί να προσληφθεί από την πλευρά της υπεράσπισης ενός κατηγορούμενου σε μια ποινική δίκη για να εξηγήσει στο δικαστήριο τη ψυχολογική του κατάσταση για πιθανό μετριασμό της ποινή του ή για αναληφθεί υπόψη η, η ψυχική του υγεία ως προς τον χώρο διαμονής που θα είναι μετά την ποινή, επιβολή ποινή κτλ. Πλέον δεν το κάνω αυτό το πράγμα, έχει από το 2012 να, να μαρτυρήσω σε ποινικό δικαστήριο, να είμαι εμπειρογνώμενα σε ποινική δίκη. Αλλά το έκανα, το 2000 μέχρι το 2012, για 12 χρόνια και στο οικογενειακό δικαστήριο πολλές φορές, αλλά και στο ποινικό. Πηγαίνοντας λοιπόν στις κεντρικές φυλακές, μην νομίζεις ότι οι άνθρωποι που συναντάς εκεί είναι κακοί άνθρωποι. Με την έννοια του ότι βλέποντάς τους και μιλώντας μαζί τους, παίρνεις αμέσως την εντύπωση της κακίας. Εντάξει. Το να έχει καλά στοιχεία κάποιο άνθρωπο δεν τον κάνει ακίνδυνο για τον εαυτό του, για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του στο μέλλον. Ήδη έχει μία εμπειρία, εσύ το έγραψε. Ότι μετά που χωρίσατε έχασε το πρώτο σου παιδί στην εγκυμοσύνη. Ήδη έχει μία εμπειρία, εσύ την κατάγραψε. Δεν είμαι εγώ που την είπα, δεν ξέρω. Έχει μία εμπειρία στην οποία οι πράξει αυτού του ανθρώπου, έτσι όπω τα γράφει, είχαν ω αποτέλεσμα να χάσει την εγκυμοσύνη. Δεν έβαλε μυαλό από αυτό. Και σου λέω και εγώ στο παρελθόν έχω κάνει παρόμοια πράγματα. Επέμενα με τη μου χαμέτη να γίνει το σχέδιό μου. Να γίνει αυτό που εγώ είχα φαντασιωθεί στο μυαλό μου πως θα ήταν η ευτυχία μου. Και μετά τα έφαγα. Να, 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 να. Μετά από αυτό τον παντρεύεσαι. Και το γεγονό ότι σου ζητούσε χρήματα, και το γεγονό ότι ενώ δεν εργαζόταν έπαιρνε χρήματα από εσένα, και το γεγονό ότι συνεχώ και τώρα σου ζητάει χρήματα, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Και το γεγονό ότι έκανε δουλειέ του ποδαριού. Και το γεγονό ότι όταν του βρήκε εσύ αυτή την απλή δουλειά, την έντιμη, δεν πήγε να την κάνει. Ή δεν συνέχιζε να την κάνει. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχολόγο. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε οξία ψυχοθεραπεία. Είσαι εξαιρετικά κολλημένη. Είσαι προσκολλημένη στη φαντασίωση που έχει στο μυαλό σου για ευτυχία. Είπα ότι είσαι συντηρητική επειδή έγραψε με καμάρι ότι το επέλεξε και τα δική σου επιλογή να είναι ο μοναδικό άνδρα με τον οποίο να έχει ολοκληρώσει. Δεν είναι μαγιά, κόρη μου, να πα με έναν άνδρα μόνο. Δεν είναι μαγιά να πα με πολλού άνδρε. Μαγιά είναι να κάνει επιλογέ που είναι σεβαστικέ, που είναι ε, ε λογικέ, που είναι καλέ για τον εαυτό σου και για του ανθρώπου που, που θέλει να φέρει στον κόσμο. Σκέψου τα μελλοντικά σου παιδιά να έρχονται να σε χρεώνουν ότι πήγες και πήρες έναν άνθρωπο που είχε αυτά τα κακά στοιχεία τα οποία τα έδειξε και με το παραπάνω πρωτού παντρευτείτε και μας έκανες αυτόν τον άνθρωπο πατέρα μας και μας έφερες στο σημείο να βιώσουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα λες ότι σε υβρίζει και σε μισεί και σου ζητά τα λεφτά που λέει ότι του χρωστάς. Αλλά εσύ έχεις... Έχει εξαγιαστεί τρόπον την άμεσα από αυτή τη σχέση. Έχει γίνει καλύτερο άνθρωπο. Έχει αποκτήσει κατανόηση. Έχει αποκτήσει. Ε, ταπείνωση και σεβασμό και θα είσαι καλύτερη. Αυτό θα είναι καλύτερο. Λε ότι εσύ μόλι γνωριστήκατε δεν έκανε πνευματική δουλειά και τώρα κάνει. Και το πιστεύω ότι κάνεις. Αυτός κάνει. Αυτό κάνει όμω. Πρέπει να συμβαδίζουν οι δύο σύντροφοι. Δεν εξαρτάται μόνο από τον ένα να πάει καλά ένα γάμο. Και να σου πω και κάτι. Επειδή και εγώ έχω κάνει δεύτερο γάμο, όπω σου εισηγούμε ίσω να κάνει εσύ, με την έννοια του να μην συνεχίσει με αυτόν τον άνδρα, να αποδεχτεί το γεγονό ότι σε ευρίζει και σε μισεί, να βγάλετε διαζύγιο και μετά να βρει έναν άνθρωπο ο οποίο να ταιριάζει μαζί σου, να έχει την ίδια πνευματικότητα που σένα, να θέλει, με σένα, να θέλει τα ίδια πράγματα με σένα, να νιώθει την ίδια αλαχτάρα και αγάπη για την οικογένεια και μια ζωή νόμιμη και μια ζωή οικογενειακή. Δεν έχετε τα ίδια θέλω με τον άντρα σου, τον διαστάσει σύζυγό σου. Όταν έγινε ο γάμος μας με τον άνδρα μου τις 8 του Σεπτέμβρη του 2018, μας, έγινε, μας έψαλε ο πατέρας μου που τέλεσε το γάμο την ακολουθία της δίγαμων. Την ακολουθία της Εκκλησίας της θρησκευτική, που είναι για ανθρώπου που παντρεύονται για δεύτερη φορά. Παρόλο που είναι έτσι πολύ... Πώς θα το έλεγα... Σκληρές αυτές οι ευχές εις δίγαμον. Λέει, συγχώρεσε τους για την αμαρτία που κάνουν, που ξαναπαντρεύονται κλπ. κλπ. Δεν πάδει η χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία, εφόσον δεν είσαι θρησκόληπτη, αλλά είσαι θρήσκα, και ασχολείσαι και με τους βίους των Αγίων και έχει το στόχο να γίνεις Αγία, τον οποίο το βρίσκω έναν πολύ ωραίο στόχο. Και εγώ έχω το στόχο να γίνω Αγία. Όχι να γίνω Αγία να με κάνουν εικόνισμα και να με προσκυνάνε, όπω ούτε φαντάζομαι και εσύ το έχει έτσι στο μυαλό σου, αλλά έχω στόχο να γίνω στο δυνατόν καλύτερο άνθρωπο. Και να είμαι στο δυνατόν πιο κοντά στο Θεό και στην αγάπη και στην καλοσύνη και στην ανθρωπιά. Εντάξει. Εφόσον θέλει και έχει ως, ως στόχο στη ζωή σου τον εξαγιασμό, κόψε αυτό το αρρωστημένο κόλλημα που έχεις με τον ενδιαστάση σύζυγο σου, ο οποίος σου έχει αποδείξει με τη δική του βιωτή, με τις δικές του πράξεις, με τις δικές του παραλήψεις, με τη δική του στάση ζωής επί δέκα συνεχή έτη, ότι δεν είναι κατάλληλος για συν σου και πατέρα στο μελλοντικό σου παιδιών. Σου το έχει αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δει λογικά. Δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά γιατί είσαι μπλοκαρισμένη συναισθηματικά. Λειτουργεί ω συνεξαρτώμενη κατά τη γνώμη μου σε μια κακοποιητική σχέση. Κακοποιητική σε πολλά επίπεδα. Αυτά στα λέω με πάρα πολύ αγάπη. Δεν σε σνομπάρω καθόλου που είσαι συντηρητική και εγώ υπήρξα πολύ συντηρητική και κάποιες φορές είμαι ακόμη συντηρητική. Δεν στο είπα για να σε μειώσω, ούτε στο είπα για να σου εισηγηθώ κάθε βράδυ να πηγαίνει και με άλλον. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό ο στόχο μου. Πρόσεξε όμω γιατί είναι μεγάλη παγίδα. Το έβαλα στο μυαλό μου στόχο ότι με τον πρώτο άνδρα που θα αγαπήσω, θα ερωτευτώ και θα ολοκληρώσω αυτό, θα παντρευτώ και θα πάω μόνο με αυτόν σε όλη μου τη ζωή. Η οποία ζωή σου μπορεί να είναι και σύντομη, μη κακό να τον πάρει. Πρόσεξε. Ζήτα αμέσω να κάνει ψυχοθεραπεία. Στείλε μου mail αν θέλει να σου ζητήσω, κάποιου συναδέλφου Κύπρο και Ελλάδα που κάνουν και ψυχοθεραπείε μέσω Skype. Αν εκεί που είσαι, δεν θε να πα και προτιμά να το κάνει τη μητρική σου γλώσσα. Από την άλλη, το γεγονό ότι δεν θε να κάνει παρέε, ότι δεν θε να έχει φίλου, που με ρωτά αν είναι φυσιολογικό, είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι δείγμα κατάθλιψης που οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι βιώνουν μια συνεχή κατάθλιψη. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιθανό να είσαι συνεξαρτώμενη, είναι πολύ πιθανό να έχει κατάθλιψη και είναι πολύ πιθανό να είσαι τυφλωμένη από το παράλογο πάθο και την αιμονή και το κόλλημα που έχει με τον ενδιαστάσει σύζυγο, ο οποίο έχει αποδειχθεί και σου έχει αποδείξει, έχει αποδειχθεί ενώ στην πράξη ότι είναι ακατάλληλο. Έχει την αγάπη μου, παρακαλώ μην γράψετε την κοπέλα στα σχολεία, με αγάπη γράψτε ό,τι θα τη γράψετε για να μην την τρομάξουμε. Καταλαβαίνω ότι είσαι ευαίσθητη, καταλαβαίνω ότι είσαι άβγαλτη συναισθηματικά γιατί είχε μόνο μία ερωτική σχέση. Τα λάθη που έκανε στην αρχή τη σχέση σου τα θεωρεί φοβερά και τρομερά. Δεν είναι φοβερά και τρομερά. Είναι ανοριμότητε ενό κοριτσιού στην ηλικία των 20 που να το δεν έχει κάνει κάτι τραγικό. Και πρόσεξε αγάπη μου γιατί εγώ προσωπικά ανησυχώ, ανησυχώ ότι κινδυνεύει. Ότι κινδυνεύει η ψυχική σου υγεία και ίσω και η σωματική. Δεν ξέρω. Έχω αυτή τη διαισθηση. Με όλη μου την αγάπη. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό τρίμηνο, το τρίμηνο τη καθαρά Δευτέρα. Εμεί θα συνεχίσουμε κανονικά και τι 11 το πρωί και τι 8 το βράδυ με τα vlogs μα, τα οποία τα έχω γυρίσει από προηγουμένω. Γιατί είπαμε, αυτέ τι μέρε που είναι αργίε και είναι τρίμηνα, κάποιοι από εμά έχουν περισσότερη ανάγκη να επικοινωνούμε με την οικογένεια μα εδώ στο κανάλι παρά τι προηγούμενε μέρε. Καλό βράδυ.